Στη συμμετοχή των μελών τους στην αυριανή κινητοποίηση προσδοκούν οι εκπρόσωποι των τριών συνταξιουχικών σωματείων που καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.30 το πρωί μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας, την πρώην νομαρχία δηλαδή, αρνούμενοι να αποδεχτούν τις αυξήσεις κοροϊδία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σχετικές δηλώσεις έκαναν ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ, Νίκος Θεοφύλακτος, το μέλος του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων, Νίκος Βιτουλαδίτης, και ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ, Σωτήρης Μπουχάγιαρ. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους στην παλιά νομαρχία να διεκδικήσουμε κάποια που είναι αυτονόητα σήμερα. Αύξηση των συντάξεων, μέτρα για την υγεία και μέτρα για την ακρίβεια. Οι συνταξιούχοι πλέον και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νομίζω ότι δεν τρώνε, δεν είναι χρυσόψαρα, να είναι σιγιάλα. Έτσι, να μας λέει τώρα ότι θα μας δώσει αύξηση. Αν κατέβεις λίγο κάτω στους συνταξιούχους και εδώ, ειδικά όταν πάνε να πάρουν τις συντάξεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται με τους συνταξιούχους. Γι' αυτό καλούμε όποιον μπορεί να έρθει, όχι μόνο συνταξιούχους και άλλους, να διεκδικήσουμε πραγματικά αυξήσεις της συντάξης. Οι νέες λεγόμενες παροχές είναι ψίχουλα. Είναι ψίχουλα, είναι της τάξης του 2,2 έως 2,5 στην εθνική σύνταξη. Όταν το αφορολόγητο είναι στις 9.200. Και σε συνδυασμό με την μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, καταλαβαίνει κάποιος ότι πάρα πολλοί από τους συνταξιούχους δεν θα δουν έστω και αυτή τη μικρή αύξηση, δηλαδή 0,70 λεπτά την ημέρα, παρά θα δουν μειώσεις. Θα δουν μειώσεις στις συντάξεις. Τώρα, με δεδομένο ότι τα 2/3 των συνταξιούχων λαμβάνουν από 770 έως 800 ευρώ, τα 2/3 των συνταξιούχων έως 800 ευρώ μειχτά, καταλαβαίνει κάποιος εύκολα, δεν χρειάζεται δύσκολα να το καταλάβει, ότι με την ενεργειακή φτώχεια, με τη φτώχεια σε όλους τους τομείς πλέον, υγεία, τα πάντα πρέπει να τα πληρώσουμε. Έχει τελειώσει. Μέχρι εδώ και μη παρέκει, όπου και αυτό αργά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ξεκινήσει από εδώ. Είμαστε συντεταγμένοι, κατεβαίνουμε συντεταγμένα και απαιτούμε τα αυτονόητα. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο ναδύρ, δεν πάει άλλο, άρα πρέπει να βρεθεί λύση γι' αυτό και όχι με ενέσεις στην εντατική για να μας κρατήσουν όρθιους, για να μπορούν ακόμα περισσότερο να μας εκμεταλλεύονται. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Κάνουμε λοιπόν την Πέμπτη, αύριο, στις 10.30, μία συνάντηση, μία διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την παλιά νομαρχία. 10.30 το πρωί. Ας σκεφτεί ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης, κερκυραίος πολίτης, συνταξιούχος πολίτης, εάν θα πρέπει να συμμετέχει ή όχι. Εάν δεν συμμετέχει, σημαίνει όπου δεν τον ενδιαφέρει. Στα καφενεία δεν λύνονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα λύνονται με αγώνα στον δρόμο.